Γεια σας. Όπως σας είπα στο περασμένο επεισόδιο, θα κάνουμε τη μάχη 13 έως 16 ή 17. Ξεκινάμε. Ελπίζω να είστε καλά και να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο. Όπως βλέπετε, ο Κράτους, ο οποίος είναι Ντάργκαντς που μπορεί να κλέβει ενέργεια, είναι ένας από τους άσχημους Ντάργκαντς κατά τη γνώμη μου και δεν μ' αρέσει πολύ. Αλλά το μόνο αστείο που έχει ο Κράτους είναι ότι δεν έχει κανονικό στόμα. Δηλαδή το στόμα του είναι ένα χαμόγελο όπως το βλέπετε. Δεν μπορεί να το κλείσει, να το αλλάξει. Αυτό είναι το μόνο αστείο που έχει ο Κράτους. Έχουμε 12 διαμάντια και μπορώ να σας δείξω μια εκπαίδευση της φωτιάς. Με το σγκορμίτι μου για να δείτε πώς είναι η προπόνηση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τώρα. Το Μέγα Τρίτον, όπως βλέπετε, είναι πολύ ψηλός. Ο Μέγα Τρίτον είναι πιο ψηλός από το Βόιντους, νομίζω. Αλλά ο Βόιντους σκύβει λίγο, νομίζω, τώρα που το κάνει αυτό. Φωνάζει έτσι. Είναι σαν να φωνάζει έτσι όπως κάνει ο Βόιντους. Αυτό το βίντεο θα σας δείξει κάθε μέρα, σε κάθε βίντεο μου από εδώ και πέρα που θα σας δείχνω. Ίσως κάνω και μια προπόνηση να σας δείχνω κάθε φορά που θα κάνω ένα βίντεο, ίσως σας δείχνω και μια προπόνηση. Δηλαδή, αν μου φτάνουν τα διαμάντια, βρίσκα σίγουρα κάθε φορά που θα παίζω θα σας δείχνω προπόνηση, αλλά σε κάποια επεισόδια δεν θα σας δείχνω προπόνηση. Αν θέλετε πάντως στα σχόλια να μου γράψετε να κάνω περισσότερες προπονήσεις, και θα κάνω περισσότερες. Να, όπως βλέπετε, ανέβηκε ο Χιούρικ και ο Κέριον. Αν νικήσω τρεις μάχες, θα σας δείξω κι άλλη εκπαίδευση. Ω, δεν είναι δυνατή μου. Τώρα θα βάλω τους δυνατούς μου. Τους πολύ δυνατούς μου. Είναι ο Βόιντους. Και δύο φαντασματάκια. Τα φαντασματάκια, όποιος θέλει, αν θέλει, να μου στείλει τον κωδικό τους. Και όπως σας είπα και πριν, να μου γράψετε στα σχόλια αν θέλετε να σας δείχνω περισσότερες προπονήσεις ή όχι. Σε κάποια βίντεο, το ξαναλέω, δεν θα σας δείχνω προπονήσεις, αλλά αν θέλετε
πάρα πολλοί προπονήσεις μπορούν να σας δείχνουν και σε κάθε επεισόδιο που θα κάνω αν θέλετε. Από την τρίτη σεζόν δεν έχω προχωρήσει καθόλου, δηλαδή ούτε μια μάχη δεν έχω νικήσει από την τρίτη σεζόν. Γιατί είναι τρεις, είναι ο Γκρέντ, είναι ο Κρύπτους, είναι και ο Βόιντους, αν θυμάμαι καλά, στο 45. Εγώ δεν μπορώ να τους νικήσω. Ο Καράκ. Τον Ράιον έχω λίγο καιρό που τον πήγα αλφα, νομίζω την περασμένη εβδομάδα τον πήγα αλφα τον Ράιον, πριν λίγο καιρό, λιγότερο από ένα μήνα, τον έκανα αλφα. Ο Ράιον, επειδή είναι σε μικρό επίπεδο, δεν μειώνει πολύ ζωή στον Ζάθον. Αλλά αν ο Ράιον ήταν και αυτό στο ίδιο επίπεδο με τον Ζάθον, θα του έκανε τη ζωή κόκκινη. Γιατί μια φορά που είχα πολεμήσει τον Ράιον, έκανε τη σούπερ επίθεσή του με τα πολλά τα βέλη και μου σκότωσε τον Κάρακ, ενώ είχε πράσινη ζωή, τη μισή του ζωή είχε ο Κάρακ και μου σκότωσε ο Ράιον τον Κάρακ με τη μισή του ζωή επειδή έκανε σούπερ επίθεση ο Ράιον. Αλλά τώρα τον Ζάθρο δεν τον μείωσε τη ζωή του καθόλου σχεδόν, γιατί ήταν στο 5 μόνο, ο Ζάθρο είναι στο 38 νομίζω, 37 κάπου εκεί. Δεν ξέρω όμως, τώρα βασικά δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο ήταν ο Ζάθρο σε αυτή τη μάχη, γι' αυτό δεν λέω, γιατί δεν ξέρω. Έχω 4 διαμάντια, μπορώ να πάρω άλλο ένα, μπορώ να κάνω άλλη μία προπόνηση, να νικήσω και αυτή τη μάχη. Ελπίζω να θέλετε να σας δείξω άλλη μία προπόνηση, γιατί τώρα που θα κερδίσω αυτή τη μάχη, θα σας δείξω καμιά προπόνηση και θα σας αποχαιρετήσω. Ο Τάιφων με την σούπερ επίθεση αέρα του νίκησε τον Κράτους. Θα πατήσω σούπερ φωτιά. Όπως βλέπετε, τόση ώρα που τον πολεμάμε, μας έχει πάει... Να, με τόση ζωή που έχει τώρα ο Κάρακ, ο Ράιον με είχε νικήσει μια φορά, με μια επίθεση. Δηλαδή, ο Ράιον, αν είναι σε πολύ μεγάλο επίπεδο, είναι πολύ δυνατός. Σου σκοτώνει ένα γκορμίτι με μια σούπερ επίθεση ή δύο. Κερδίσαμε, οπότε θα παίξω και μία προπόνηση και θα σας αποχαιρετήσω για αυτό το επεισόδιο. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω αυτή τη μάχη που βλέπετε τώρα. Αλλά επειδή δεν μπορώ να νικήσω τη μάχη με τον Ήλιος που είναι στο 41 ο Κρύπτους, ίσως από το 17 φτάσω στο 20, γιατί μετά δεν μπορώ να νικήσω, αλλιώς θα σας έδειχνα και άλλες μάχες. Θα κάνω μία εκπαίδευση φώτος, που οι αντίπαλοι μας είναι ο Ζέφυρ, ο Διάκος και ο Τιτάνου. Βασικά δεν θα κάνω προπόνηση φωτιάς, θα κάνω προπόνηση του φωτός, θα κάνω προπόνηση της φωτιάς. Για να δυναμώσει η φωτιά μου, γιατί η φωτιά είναι το αγαπημένο μου στοιχείο, δεν ξέρω.
Αν θέλετε στα σχόλια γράψτε μου επίσης και ποιο είναι το αγαπημένο σας στοιχείο, ποιος είναι ο αγαπημένος σας γκουρμίτι. Εμένα πάντως το αγαπημένο μου στοιχείο είναι η φωτιά. Από τη φωτιά ο αγαπημένος μου γκουρμίτι είναι ο Κόγκα και ο Κέριον. Αλλά ο πιο όμορφος για μένα είναι ο... ο Παλάντιουμ, αλλά το αγαπημένο μου στοιχείο είναι φωτιά και από τη φωτιά μου αρέσει πιο πολύ ο Κόγκα και ο Κέριουμ, δηλαδή αυτοί που βλέπετε τώρα. Φαίνεται θα χάσουμε στην προπόνηση, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί όμως να κερδίσουμε γιατί μας χτύπησε πολύ ο Τρίτον, αλλά δεν πάθαμε τίποτα. Αν κάνω μια σούπερ επίθεση θα νικήσω τελικά, ενώ νόμιζα ότι θα χάσω, κέρδισα. Με ένα πολεμιστή όμως δυστυχώς. Αλλά... 48 είναι ακόμα ο Κόγκα, αλλά θα τον πάω στο 49 αν παίξω άλλες 1, 2, 3 μάχες. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ για σήμερα. Στο επόμενο βίντεο θα τα βάλουμε με τον Ηλέκτριον. Σας είχα πει και άλλη φορά ότι θα τα βάλουμε με τον Ηλέκτριον, αλλά λυπάμαι που δεν σας τον έδειξα, γιατί είχε φύγει, είχα φύγει από το παιχνίδι και είχε φύγει ο Ηλέκτριον. Οπότε σας υπόσχομαι ότι στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω τη μάχη με τον Ηλέκτριον. Θα παίξουμε λίγες γρήγορες μάχες, θα κάνουμε από την πρώτη σεζόν μάχες και θα παίξουμε και από την σεζόν 2 τη μάχη με τον Κέριον. Εύχομαι να είστε καλά για να βλέπετε τα βίντεο μου από το κανάλι μου. Εύχομαι να είστε καλά. Γεια σας, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.